Είναι πια τόσο δύσκολο ένα στόπ να μπει στους εγκληματίες. Δεν πιάνει μία η αστυνομία μπροστά σε όλους αυτούς. Ένας ήρωας πρέπει λοιπόν να βρεθεί, να είναι έτοιμος πάντα να επιτεθεί, σαν το Σούπερμαν. Oh, σαν το Σούπερμαν. Oh, πρέπει να είναι αυτός παντού και πάντα παρόν, να είναι κυνηγός των σκληρών των κακών, σαν το Σούπερμαν. Oh, σαν το Σούπερμαν. Oh, τράβα μεγάλη, γιατί αυτό δεν θα το ξαναδείς. Το Σούπερμαν στην Ελλάδα, αυτό εννοώ. Εντάξει, μαντάμ. Και πάθα και πλάκα σήμερα. Δεν βρήκα το ψεύτικο και βγήκα με τα αληθινό. Έχω ένα ειδικό καμουφλάζ που βάζω μπροστά, για να μην αισθάνονται άσχημα οι άντρες, μην κομπλάρουνε. Κάποιος το πήρε σήμερα, κυρία Ελένη. Το ανακάλυψα τελευταία στιγμή, δεν προλάβα να κάνω κάτι άλλο, βγήκα έτσι. Χίλια συγγνώμη από τους άντρες, δεν το έκανα επίτηδες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για το σθένος. Συγγνώμη. Εσύ έχεις έναν αδερφό που έφυγε για Αυστραλία και έναν άλλον που δουλεύει στις φυλακές Κορυδαλλού. Γελάς. Γελάς. Εγώ θα πρέπει να γελάω.
Έλα λοιπόν, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το σθένος και την Ανδρεία που έχετε επιδείξει σαν Έλληνες αστυνομικοί. Δυστυχώς δεν καταφέρατε να πατάξετε την εγκληματικότητα. Γι' αυτό κλήθηκα άρον-άρον από την Αμερική να έρθω εδώ να εκπαιδεύσω δύο από εσάς, από τους οποίους ο ένας θα πάρει προαγωγή, θα γίνει σούπερ ήρωας και θα λαμβάνει το μισθό των 12.000 ευρώ μηνιαίως, παρακαλώ. Η κλήρωση έγινε και οι δύο αυτοί επίλεκτοι αστυνομικοί είναι οι εξής. Μαρία Τουμπανάκη. Όνομα και πράγμα. Και Ριρίς Μαλαστούπας. Αυτό και είναι όνομα και πράγμα. Τι στάση είναι αυτή, ρε Μαλαστούπα, με άλογο ήρθες. Δεν μου λες, αυτό εδώ μπροστά τι είναι? Το νησί της καταγωγής μου, κύριε Σούπερμαν, η Πάτμος. Και τι είσαι ντυμένος? Batman. Αυτό πίσω που ανεμίζει τι είναι? Για γυρνά. Κάπα. Όλοι οι σούπερ ήρωες δεν έχουν πίσω κάπα. Εγώ νόμιζα ότι σήμαινε Καραγκιόζης, έτσι όπως σε είδα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να πηγαίνετε. Λοιπόν, κανόνας πρώτος. Δεν ερχόμαστε ποτέ στην υπηρεσία με τρύπιο σόβρακο. Κάτι να πάθουμε και να μας πάνε στο νοσοκομείο, θα ξεφτυλιστούμε. Με 360 παίρνουμε, κύριε Σούπερμαν, πού λεφτά για σόβρακα. Αλλά συγγνώμη, πώς ξέρετε ότι το σόβρακό μου είναι τρύπιο? Αφού έχω ακτίνες χει στα μάτια, ρε ηλίθιε. Βλέπω τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα? Άστο, είναι πολύ αργά. Δεν μου λες, το σκουλαρικάκι εδώ δεν σε ενοχλεί? Το συνήθισα. Εσύ, ο άλλος όμως που δεν μπορεί να μιλήσει μετά, δεν το σκέφτεσαι? Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Μεγάλε, θα πας για ψάρεμα μετά? Είδα το σκουλίκι εδώ μπροστά και λέω... Πήρε και το δόλωμα μαζί, θα πάει κατευθείαν... Ωραίο το στριγκάκι. Καμία σχέση με την νεαρού δίπλα. Αλλά τα παίρνετε μαζί σε τάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Τουμπανάκη και Ριρίς Μαλαστούπας. Δεν μου λες, ρε Μαλαστούπα, πότε είναι τα γενεθλιά σου? 28 Απριλίου. Ποια χρονιά? Το 1959. Εσένα, Τουμπανάκη, πότε είναι τα γενεθλιά σου? 5 Ιουλίου. Ποια χρονιά? Κάθε χρονιά. Αυτή είναι απάντηση, ρε ηλίθιε. Όχι αυτή που έδωσες εσύ. Είχε διπλωματία, ευστροφία, εξυπνάδα. Μάλιστα, κύριε Σούπερμαν. Ρε εσύ, κάνε μια χάρη. Βρες ένα λεμόνι και φάτο με τη φλούδα, σε παρακαλώ. Γιατί? Για να φύγει αυτό το ηλίθιο χαμόγελο από το στόμα σου. Λοιπόν, αρχίζει η αξιολόγηση. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις γενικού περιεχομένου. Όποιος νομίζει ότι ξέρει την απάντηση, θα πατάει τον μπάζερ που βρίσκεται μπροστά του. Αν η απάντηση είναι σωστή, κερδίζει 100 βαθμούς. Αν η απάντηση είναι λάθος, οι βαθμοί πηγαίνουν στον αντίπαλο. Οκ. Οκ. Μην ξαναφωνάξεις μες στα αυτή μου, ρε. Είναι βιονικό, άκουσες? Μην ξαναγίνει αυτό τελευταία φορά, εντάξει? Άιντε. Πανίβλακα, τρόμαξα.
Τι κορνάρεις, ρε ηλίθιε. Πού είσαι στο φανάρι? Έχει ανάψει πράσινο και δεν φεύγει ο μπροστινός. Δεν το πατάνε έτσι τον μπάζερ. Μπι, μπι, μπι. Μία φορά το πατάνε. Μπι. Για να καταλάβω ότι γνωρίζεις την απάντηση. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Παίζεται για 100 βαθμούς. Ποια είναι τα χρώματα της ελληνικής σημαίας? Όχι τόσο γρήγορα, ρε. Να προλαβαίνει και η συνάδελφος. Λίγο σεβασμός, κυρίες, δεν βλάπτει. Μα αφού παίζει ρόλο η ταχύτητα, δεν είπατε? Ωραία, θες να απαντήσεις πρώτος? Ναι. Αλλάζω ερώτηση. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ζουαζιλάνδης? Είδες, για να βιάζεις, απάντα τώρα, μαλαστούπα, απάντα. Μα τι ερώτησε αυτός, κύριε Σούπερμαν, σας παρακαλώ. Άσε να τις κλάψεις, ολόκληρος Πάτμαν, και πες μου την απάντηση, αν τη γνωρίζεις βέβαια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. 100 βαθμοί είναι δική σου, του Πανάκη, συγχαρητήρια. Ξεκίνησες πάρα πολύ καλά. Μπράβο, βρε εσύ. Έχεις φοβερό μυαλό. Για να δω και από εδώ. Α, ναι. Και τα δύο ημισφαίρια του μυαλού σου είναι καταπληκτικά. Μπράβο και μπράβο και έβγε. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Σε ποιους είπε όχι ο Μεταξάς όταν του ζήτησαν μια αποκλειστική συνέντευξη για την εφημερίδα Ασύρματος το 1940? Τα ονόματα των δημοσιογράφων θέλω. Είδες, για να βιάζεσαι, απάντα τώρα, μαλαστούπα, απάντα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Άλλη 100 βαθμοί είναι δική σου, του Πανάκη, συγχαρητήρια. Να σου πω κάτι. Έχεις κοφτερό μυαλό. Μπράβο και μπράβο και έβγε. Λοιπόν, 200 βαθμούς έχει του Πανάκη, 0 ο Μαλαστούπας με το τέλος του πρώτου γύρου. Πάμε αμέσως στο δεύτερο γύρο. Θα σας κάνω από μια ερώτηση καθαρά ιστορικού περιεχομένου, γιατί πρέπει κάθε αστυνομικός να γνωρίζει καλά την ιστορία της πατρίδας του. Οκ. Okay. Τι είπα προηγουμένως, ρε. Είπα μη φωνάζεις. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις? Του Πανάκη, ξεκινάω από σένα. Πόσοι ήταν οι 300 του Λεωνίδα που πολέμησαν στις Θερμοπύλες? Κύριε, κύριε, κύριε! Κερί και Λιβάνι, ρε. Δεν βλέπεις ότι η συνάδελφός σου σκέφτεται? Μα είναι πολύ εύκολη. Εύκολη του Πανάκη, ρε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Επειδή τη βλέπεις έτσι προκλητικά ντυμένη. Του Πανάκη, είσαι εύκολη. Μπράβο, παιδί μου, και να παραμείνεις. Λοιπόν, πώς ήταν οι 300 του Λεωνίδα? Μήπως 300. Έβγε του Πανάκη, 300! Τι ζώδια ήτανε και που είχαν τη σελήνη τους? Κι. Οι 300. Μαμούνια, ρε ηλίθιε, μαμούνια. Άσχετε, πανίβλακα, θες να γίνεις και σούπερ ήρωας? Τι να χαθείς! Λοιπόν, τέλος των ερωτήσεων. Είναι φανερό ότι του Πανάκη υπερέχει κατά πολύ του Μαλαστούπα σε επίπεδο γνώσεων. Να δούμε τι θα γίνει και στις ασκήσεις βασικής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Πρέπει να ξέρετε ότι το FBI αποφάσισε να προμηθεύσει τους Έλληνες αστυνομικούς με αυτό εδώ το σπρέι. Τι είναι αυτό? Αουτάν. Για τα κουνούπια. Τι είναι, ρε ηλίθιε, σπρέι πιπεριού είναι. Σπρέι πιπεριού. Και τι κάνουμε με αυτό? Ψεκάζουμε την κοτόσουπα. Υπάρχει και αυγολέμονο. Αλλά κόβει και δεν το συνιστούμε. Θες να δεις τι κάνουμε? Ναι. Βλέπεις το Πανάκη, προκαλεί κλάμα και φτέρισμα ταυτόχρονα. Ένα επίσης χρήσιμο εργαλείο είναι αυτό εδώ το τέιζερ. Αυτό πάλι τι κάνει? Θες να δεις? Ναι. Το καλύτερο βέβαια απ' όλα είναι η ταυτόχρονη χρήση και των δύο. Δηλαδή? Θες να σου δείξω? Του Πανάκη, το κατάλαβες ή να σου το ξαναδείξω? Το κατάλαβα, το κατάλαβα! Μπαχαχ! Λοιπόν, αρχίζει η βασική εκπαίδευση. Κεφάλαιο πρώτες βοήθειες.
Ας υποθέσουμε ότι η Τουμπανάκη είναι μια απλή πολίτης που παθαίνει ξαφνικά δηλητηρίαση και λιποθυμάει στη μέση του δρόμου. Τουμπανάκη, για λιποθύμα να σε δούμε. Α, λιποθυμάω! Είδες ηλίθεια, ενημερώνει τον κόσμο γύρω της. Ότι λιποθυμάει, δεν λιποθυμάει έτσι από μόνη της, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι τι γίνεται. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Τι κάνεις ρε ηλίθιε? Θα βάλω δάχτυλο στο στόμα να κάνει με το. Πας καλά ρε. Ξέρεις τι μικρόβια έχει το χέρι σου. Άκου θα χώσει το βρωμοδάχτυλό του στο στόμα της κοπέλας. Και πού να το χώσω? Εκεί που ξέρεις. Για να χώσω το δάχτυλό μου εκεί που ξέρω, θα κάνει με το. Αμέ, αν το βάλεις μετά στη μύτη της. Ελλάδα ρε ηλίθιε. Τουμπανάκι, σήκω πάνω. Όχι, άσε, θα ξαπλώσω εγώ. Βλέπεις ηλίθιε τι τραβάω για να σου δείξω. Ναι, πάρ' το χεράκι, δεν βρήκα το ψεύτικο και είμαι με τα αληθινό, μην έχουμε... Ρε εσύ, να σου πω, μπορείς να πας να βρεις ένα φαναράκι? Λοιπόν, κεφάλαιο αυτοάμυνα. Η αυτοάμυνα είναι το α και το ω για έναν αστυνομικό. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος σε απειλεί με μαχαίρι και εσύ είσαι άοπλος. Τι κάνεις? Ορμάω και όποιο πάρει ο χάρος. Ηλίθιε. Ορμάω και όποιο πάρει ο χάρος. Εσύ είσαι επικίνδυνος, το ξέρεις. Τουμπανάκι, σήκω πάνω. Σιγά. Χάλια έγινες, ε. Και αυτή η σκόνη πάει παντού, ρε παιδί μου. Τα φουσκώνω. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχεις ένα μαχαίρι και με απειλείς. Για να σε δω. Η παντομήμα σε μάρανε. Το βγάζεις και από τη θήκη. Πάω το κουμπάκι να βγει η λάμα. Δεν βγήκε, είναι σκουριασμένο. Εντάξει. Πάμε. Μπερδεύτηκε στο καπνό, ηλίθιος. Εντάξει, φτάνει και εσύ με τα λουλούδια. Είπαμε να ρίξεις. Ρε, ηλίθιε. Με το ζεϊμπέγικο της Ευδοκίας θα έρθει να σε απειλήσει ο άλλος. Τόσες ταινίες έχεις δει. Σκέψου μια δυνατή σκηνή που κάποιος απειλεί κάποιον με μαχαίρι. Yes, sir! Μη φωνάζεις, ρε. Μη φωνάζεις, δεν σου είπα μη φωνάζεις. Γιατί το κάνεις? Πάμε. Στέλλα, φύγε! Κρατάω μαχαίρι! Ρε, φούντα, πρέπει να έχεις πάρει σίγουρα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μόνο άμα είσαι φτιαγμένος, μαστουρωμένος, με βλέπεις εμένα σαν Στέλλα. Δεν παλεύεσαι, ρε. Ειλικρινά, δεν παλεύεσαι. Μα τι να κάνω, κύριε Σούπερμαν. Δεν είμαι ηθοποιός. Αυτό κάνει μπάμα από 10 χιλιόμετρα μακριά. Και τι έρχεσαι να κάνεις κάθε καλοκαίρι στο Δελφινάριο, ρε. Πέρσι στους πειρατές δεν έλεγες κουβέντα. Σήμερα στη γριά μου με το ζόρι τα είπες. Γέλα, ηλίθιε, γέλα. Μη σε ξαναδώ εδώ, έτσι.
Α, καλά που έχεις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ο 2.000 θαυμαστές και χειροκροτάνε κάθε βράδυ. Έβλεπα κι εγώ στο Facebook, πάρε τον καπετάνιο, πάρε τον καπετάνιο. Μπήκα στο προφίλ του, ήταν όλοι φίλοι του. Εσύ τους βάζεις, ρε. Δεν γελάω, έτσι. Δεν γελάω. Λοιπόν, πάμε, μην κάνεις τίποτα. Κάνε απλά ότι με απειλείς με το μαχαίρι. Να δείξω στην τουμπανάκι τι ακριβώς κάνουμε. Θα σου το δείξω βήμα-βήμα. Βλέπεις τον εχθρό απέναντι, έτσι. Αυτοσυγκεντρώνεσαι. Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα. Τρίτο βήμα. Και όπου φύγει, φύγει! Το κατάλαβες? Μάλιστα. Καλά, ολόκληρο Σούπερμαν και το βάλατε στα πόδια. Για σας το έδειξα, ρε. Εγώ μπορώ και να πετάξω. Εγώ μπορώ να πετάξω. Τα σκουπίδια μόνο. Εγώ μπορώ να πετάξω. Τα ρούχα σου. Πολύ ευχαριστός. Πήγαινε τώρα πιο εκεί, γιατί θα δείξω μία ακόμα άσκηση αυτοάμυνας. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να σε χτυπήσω με γροθιά. Εσύ θα πρέπει να με αποκρούσεις. Ηλίθιε, ηλίθιε. Πρέπει να έχεις τα αντανακλαστικά σου σε εγρήγορση. Απόκρουσες τη μία γροθιά, πρέπει να αποκρούσεις και την άλλη. Πάμε πάλι. Λοιπόν, τελευταία άσκηση για σήμερα, γιατί δεν είστε και για πολλά πολλά. Έχετε πάρει σήμα από τα κεντρικά ότι ένα αμάξι με δύο άτομα μέσα μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα με 10 εκατομμύρια ευρώ και ένα μασούρι με ψηλά, τα οποία μόλις έχουν κλαπεί από κοντινή τράπεζα. Εσείς θα πρέπει να σταματήσετε το όχημα, να κάνετε εξακρίβωση στοιχείων και να βρείτε τη βαλίτσα. Οκ. Οκ. Έτσι, μπράβο. Γιατί φωνάεις τόση ώρα? Εγώ και του Μπανάκη θα είμαστε τα δύο άτομα μέσα στο όχημα. Εσύ θα είσαι ο σούπερ ήρωας που θα μας σταματήσει, θα κάνει εξακρίβωση στοιχείων και θα βρει τη βαλίτσα. Οκ. Οκ. Συγγνώμη που σε μάλωσα πριν. Δεν το έκανα επίτηδες. I'm so sorry. Αλλά μου φώναζες πολύ. Why? Tell me why. I don't know. Come. Let's go. Του Μπανάκη, μπες στο αυτοκίνητο. Όχι, βρε αγόρι μου. Δεν είσαι τροχονόμος. Σούπερ ήρωας είσαι. Τι είναι αυτό, Εσύ πρέπει να πεταχτείς ξαφνικά μπροστά μου και να με αναγκάσεις να πατήσω φρένο. Οκ. Οκ. Why? Tell me why. I don't know. Come, let's go again. Sure. Did you understand? Of course. Really? What? Αυτό δεν το ξέρει. Όχι, βρε, αγόρι μου. Όχι και πάλι όχι.
Όταν λέω να πεταχτείς ξαφνικά μπροστά μου, εννοώ 5-6 μέτρα μακριά να προλάβω να σε δω και να πατήσω φρένο. Μου πήδηξες πάνω στο ψυγείο. Τώρα σίγουρα θα μου έχεις πάσει κάτι αυγά που είχα μέσα. Δύο περιέρ, μια μπύρα. Why? Tell me why. I don't know. Let's go again. Sure. You will manage them. What? Θα τα καταφέρεις. Okay. Okay. Really? What? Αυτό δεν το έχει. Πω, πω, τι ήταν αυτό. Εσένα άνοιξαν και αερόσακι. Ρε παλιοκλέφτη! Όχι, βρε αγόρι μου. Δεν ορμάς κατευθείαν. Δεν ξέρεις τι ακριβώς παίζει. Πληροφορίες έχεις. Τους κάνεις μια-δυο ερωτήσεις πρώτα. Τους ψαρεύεις. You are fishing them. Why? Tell me why. I don't know. Don't cry. Don't cry, please. My God. My own eyes. Don't mistake or call a police in the bar. Τι λες? I don't know. Let's go again. Sure. Did you understand? Of course. Really? Good evening. Hi. Στα 3 χιλιόμετρα από εδώ υπάρχει μια τράπεζα. Ξέρετε? Yes, we know it. Πριν από 10 λεπτά. Ναι. Έγινε μια ληστεία. Το ξέρετε? Something took our ear. Ρε παλιοκλέφτη! Όχι, βρε αγόρι μου. Σου είπα, δεν ορμάς κατευθείαν. Προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται. Το πας γύρω-γύρω. You go it doner-doner. Did you understand? Of course. Really? What? Let's go again. Τι κάνεις, ρε ηλίθιε. Doner, doner. Δεν τρώγεσαι με τίποτα, ειλικρινά. Του μπανάκι βγες και εσύ να δοκιμάσεις. Μάλιστα. Μπες μέσα, ρε ηλίθιε. Κλείσ' την πόρτα. Σιγά, αντισπάσεις. Βάλε ζώνη. Γιατί, του μπανάκι δεν έβαλε. Ναι, αλλά εσύ είσαι ηλίθιος. Όχι στη δικιά μου, ρε. Δίπλα στη δικιά σου, ρε. Έλα, ρε, έλα, ρε. Άσε αηδίες, ρε. Αφαιρέθηκα, κατά λάθος το έκανα. Ω, αμέσως, να κάνεις φλερτ. Άντε, δεν θες να βάλεις και ραδιόφωνο. Να κάνεις ατμόσφαιρα. Ληστεία έχουμε κάνει, δεν πάμε για πικνίκ. Μπροστά σε πάει η αδράνεια, ρε ηλίθιε. Όχι πίσω. Πω. Ακόμα και τους νόμους της φύσης νικάει η βλακεία του. Έβγα έξω, ρε. Έβγα έξω, ρε. Άντε, ρε. Άντε, ρε. Θα σου πω κάτι. Εσύ είσαι για τα πανηγύρια. You are for the festivals. Εσύ αποκλείεται να γίνεις σούπερ ήρωας. Πάντως, κύριε Σούπερμαν, πείτε μου ειλικρινά, αν ήμουν σούπερ ήρωας, ποιος θα ήμουν?
Ο Σούπερ Γκούφι. Εγώ, αν ήμουν σούπερ ηρωίδα, κύριε Σούπερμαν. Η Σούπερμουν, I think so. Έχεις ένα πρόσωπο φεγγάρι, φεγγάρι. Moon, moon, Σούπερμουν. Έχουμε τη Μέρκελ να ορίζει τη μοίρα όλων πάνω στη γη. Θέλει κουμάντο εκείνη να κάνει, θέλει να είναι εδώ. Όμως το έχει πια παρακάνει, πρέπει να βάλει στο. Πρέπει να το καταλάβεις πιο Μέρκελ, πως εμείς δεν υποκύπτουμε ποτέ. Στο κεφάλι μας βάζουμε πιο Μέρκελ, ούτε αφέντη ούτε υποκλείται χαφιέ. Πρέπει να το καταλάβεις πλέον Μέρκελ, φύγε τώρα από τη χώρα μου, αλέ! Είναι η στάση της πολύ σκληρή απέναντί μας, είναι τόσο προκλητική. Θέλει να έλεγχει τώρα και τη ζωή μας, να την επιτηρεί. Πόσα θα παίρνουμε, θα χαλάμε, θέλει να ξέρει αυτή. Πότε θα πίνουμε και θα γλεντάμε, θα μας το λέει αυτή. Πρέπει να το καταλάβεις πιο Μέρκελ, πως εμείς δεν υποκύπτουμε ποτέ. Στο κεφάλι μας δεν βάζουμε πια Μέρκελ, ούτε αφέντη ούτε υποκλείται χαφιέ. Πρέπει να το καταλάβεις πιο Μέρκελ, φύγε τώρα από τη χώρα μου, αλέ! Willkommen, liebe Fräulein. Freut mich, Sie zu sehen, Frau Präsidentin. Hä? Κάθισε. Danke schön. Bitte schön. Frau Merkel, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι η πιο δυνατή χώρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα όμως πάει από το κακό στο χειρότερο. Αλήθεια, οι Γερμανοί αγαπούν την Ελλάδα. Γεια, οι Γερμανοί είναι φίλοι σας. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος κήρυξε την Επανάσταση του 21? Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, το είπες και μόνη σου. Μόνο που τώρα πια εκείνο το πατρόν είναι παλαιόν. Τώρα χρειάζεται πάλι Γερμανό, αλλά νέον πατρόν. Ναι, αλλά έτσι όπως το πάτε εσείς οι Γερμανοί, σε λίγο όλοι οι Έλληνες θα είναι μέσα. Δεν έχεις ακούσει το σλόγγαν Γερμανός και είσαι μέσα. Κατάλαβα. Φυσικά, φράου Άγγελα, θα ξέρετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή θέση εξαιτίας των μέτρων που επιβάλλετε εσείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, αλλά θα πρέπει να δείτε και τα θετικά αυτής της κρίσης. Μα πώς, είναι σαν να μας κόβετε τα πόδια. Τι θετικό να δω αν μου κόψεις τα πόδια. Δεν θα ξαναβγάλεις κάλους. Νομίζω ότι είστε ιδιαίτερα σκληροί μαζί μας. Γιατί? Γιατί είστε ψεύτες. Τι εννοείτε? Άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Σας αρέσει να παραπλανείτε τον κόσμο. Πάρτε για παράδειγμα τις διαφημίσεις σας. Η Κατερίνα, η δασκάλα, ας πούμε. Τι. Τι. Είναι δυνατόν με 3,60 που παίρνει το μήνα, αν τα παίρνει και αυτά, να παίρνει από το κινητό της στους γονείς όλων των μαθητών της. Και αν της λέει ο άλλος, συνέχισε, Κατερίνα, να κάνεις με πάθος τη δουλειά των ονείγων σου. Και τι έπρεπε να της πει? Συνέχισε, Κατερίνα, να κάνεις αιτήσεις και άμα διοριστείς να με χέσεις. Γι' αυτό λέω, πρέπει να αλλάξετε τακτική, να γίνετε σαν εμάς τους Γερμανούς. Τι εννοείτε? Για παράδειγμα, ο Γερμανός θα ξυπνήσει το πρωί, θα πάει στη δουλειά του, θα γυρίσει το μεσημέρι στην οικογένειά του. Ο Έλληνας θα ξυπνήσει το πρωί, θα πάει στη δουλειά του.
Θα γυρίσει το μεσημέρι στην οικογένειά του ή θα πάει στην Κόμενα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Χιλιάδες νέοι έχουν βγάλει γυμνάσιο, έχουν βγάλει λύκειο, έχουν βγάλει πανεπιστήμιο και είναι άνεργοι. Για να βρουν δουλειά, τι άλλο πρέπει να βγάλουν? Διαβατήριο. Κατάλαβα. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα με τη νέα της κυβέρνηση, αλλά και με σκληρές θυσίες από το λαό της, θα καταφέρει να μαζέψει τα χρήματα που χρωστά. Καλό. Ξέρω κι εγώ ένα με τον Τζακ Νόρις, να το πω. Ο Τζακ Νόρις είπε «έλα ντε» και το «ντε» ήχθε. Αλλά και το δικό σου ήταν καλό. Θα το λέω στο γερμανικό κοινοβούλιο να γελάμε. Εσείς σαν άνθρωπος αγαπάτε την Ελλάδα. Γεια, λατρεύω αυτή τη χώρα. Μ' αρέσει πολύ η μυθολογία σας. Αλήθεια? Ποιος ήρωας από την ελληνική μυθολογία είναι ο αγαπημένος σας? Ο Ηρακλής, ο Θησέας? Νάιν, Γιωγάκης Παπανδρέου. Μα δεν ήταν στη μυθολογία. Ήταν στην παραμυθολογία. Το «λεφτά υπάρχουν», τι ήταν, αλήθεια, παραμύθι δεν ήτανε? Διακρίνω μια ειρωνία απέναντι στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού μας. Το ξέρετε ότι ο Γιωργάκης τέλειωσε το Χάρβαρντ? Σιγά το πράγμα. Εδώ τέλειωσε την Ελλάδα. Στο Χάρβαρντ θα κόλωνε. Κι όμως, ο πατέρας του και ο παππούς του ήταν λαμπροί πολιτικοί. Γι' αυτό και στην Ελλάδα έχουμε δώσει τα ονόματά τους σε δρόμους. Μα και το όνομα του Γιωργάκη θα πρέπει να βάλετε κάπου. Πού? Σε αδιέξοδο. Δεν έχετε άδικο. Ας έρθουμε τώρα σε εσάς. Σαν σύζυγος είστε αυταρχικοί? Νάιν, καθόλου. Είμαι πολύ δημοκρατική. Γι' αυτό και ο σύζυγός μου, για να με ευχαριστήσει, τις δουλειές στον κάτω όροφο του σπιτιού τις κάνει όλες αυτός. Και γιατί δεν τις κάνει και στον πάνω? Δεν φτάνει το λουρί του. Κατάλαβα. Πείτε μου, πώς ήσασταν σαν παιδί? Ήμουν δύσκολο παιδί, ειδικά στον ύπνο. Αλλά ο πατέρας μου είχε βρει ένα κόλπο καταπληκτικό. Με πέταγε μια φορά ψηλά στον αέρα και κοιμόμουν αμέσως. Μια φορά μόνο και κοιμόσασταν? Πώς? Ήταν το σπίτι χαμηλοτάβανο. Οπότε έβρισκα στο δοκάρι και έπεφτα κάτω ξερίλο. Στο σχολείο? Ποια ήταν η σχέση με τους συμμαθητές σας? Γενικά ήμουν ανώτερος άνθρωπος. Δεν μάλωνα ποτέ. Όταν με προσέβαλε κάποιος συμμαθητής μου, απλά τον διέγραφα. Πώς να το πω, μια μολυβιά. Μια μολυβιά, ε? Μια μολυβιά. Στο μάτι, στο λαιμό, στην κοιλιά, ανάλογα. Μάλιστα. Από ό,τι διάβασα στη βιογραφία σας, η σεξουαλική σας ζωή ήταν πολύ έντονη. Ήμουν αρκετά αντίθεση, θα έλεγα. Αυτό ήταν και ο λόγος που έφαγα το πρώτο χαστούκι από τον πατέρα μου σε ηλικία 6 ετών, όταν του είπα ότι το πουλάκι του συμμαθητή μου, του Γιώχαν, ήταν σαν φιστικάκι. Τόσο μικρό. Τόσο αλμυγό. Μεγαλώνοντας, του δώσα και κατάλαβε. Τσουβάλια τα φιστίκια. Αλήθεια, έχετε κάνει σεξ με περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα? Δεν απαντώ σε αυτή την ερώτηση, αλλά και να το είχα κάνει, δεν θα αποκάλυπτα κανένα από τα τρία ονόματα. One night stand έχετε κάνει ποτέ? Μόνο μια φορά, με την εθνική ομάδα πόλο. Αλήθεια, ποια είναι η αγαπημένη σας στάση? Η στάση πληγωμών. Όταν ξέρω ότι ο άλλος δεν παίρνει μία, ερεθίζομαι. Μάλιστα. Πάντως, δείχνετε να θέλετε να εξουσιάζετε τα πάντα. Έχετε μια έπαρση, θα έλεγα. Εγώ, όχι βέβαια. Αλήθεια, ποια είναι η σχέση σας με το Θεό? Χριστούγεννα, Πάσχα... Πάτε στην εκκλησία? Με παίρνει τηλέφωνο. Θα πρέπει πάντως να ξέρετε ότι μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στην Ελλάδα σας παρομοιάζει ως προσωπικότητα με τον Αδόλφο Χίτλερ. Α, ναι, καλοσύνη τους. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο κοπλιμέντο αυτό. Θυμηθείτε, Ντάχαου, Άουσβιτς... Όχι, σταματήστε πια με αυτή την αηδία. Το ξέρετε ότι και ο παππούς μου πέθανε μέσα στο Άουσβιτς? Σοβαρά, πώς? Άναψε το φούρνο με βεγμένα χέρια και το χτύπησε το ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως ήταν λίγο άστοχη η παρομοίωση. Άλλωστε, ο Χίτλερ είναι πια στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και εσύ που το ξέρεις? Ποιο? Ότι ο πνευματικός μου πατέρας είναι στο χρονοτούλαπο. Αυτό είναι επτασφράγιστο μυστικό της Γερμανίας. Επτασφράγιστο μυστικό? Τι εννοείτε? Περίμενε και θα καταλάβεις.
Μέρκελ, Γεστάπεν, Καριόλεν, Πατσαβούρεν, Στυλούγκεν, Ευρώπεν κατά διαόλεν, Κρίκελεν, Τσοφάνεν, Λόρδεν. Δεν είναι τίποτα, απλά κολλάει μερικές φορές. Άου, καγκελαρία Μέρκελ, Γούντεν, Σιχούλεν, Αρνάκεν, Αγγελούδεν, Φουμπαρδούχτεν, Γκρίχελεν, Βοηθάνεν, Μοιράζεν, Ευρωπουλάκεν. Ντουλάπεν, ντουλάπεν. Ακούστε, εγώ όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω η Ελλάδα να ξαναβγεί τον παλιό καλό της αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να έχονται οι ξένοι και να διασκεδάζουν στα ελληνικά νησιά. Να έρθω κι εγώ και να χορέψω πάλι όπως τότε στη Μύκονο. Αλήθεια, εσείς είσαι στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο? Ναι, δεν το πιστεύεις? Ξέρω εγώ. Κοίτα για να πιστείς. Κομμένα πια τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με αληθινά. Να με αγαπήσεις μόνο, τι έχεις πια. Μόνο η καρδιά μετράει πραγματικά. Μόνο η καρδιά. Οικογένεια της συμφοράς. Αυτός είναι ο Γιακουμής. Είναι από τη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με το εμπόριο λευκών ειδών. Τα έχει με τη Λόλα εδώ και δύο μέρες και η σχέση τους είναι σοβαρή. Είναι πολύ ήρεμο παιδί, με ιδιαίτερα ευγενικούς τρόπους και πολύ συζητήσιμος. Γνώρισε τη Λόλα σε ένα μπαρ. Μόλις την είδε, την ερωτεύτηκε αμέσως. Από τότε είναι αχώριστη. Ο Γιακουμής δεν έχει γνωρίσει ακόμη τους γονείς της Λόλας, σήμερα όμως ήρθε η στιγμή να τους δει από κοντά, καθώς και τον μικρό της αδερφό. Γιακουμή, ήρθε η ώρα να συναντήσεις την οικογένεια της συμφοράς. Ρε εσύ, ωραίο σαλόνι ρε. Δεν με λες είναι ακριβό? Είναι. Κρέμα, κρέμα. Και τραπεζάκι σπαστό, ντε μεκ. Να βάζεις μποτήλιες επάνω. Κρέμα, κρέμα. Να σου βάλω μια βότκα να πιεις. Ναι, κρέμα, κρέμα. Μήπως θες να φας κάτι? Όχι, έφαγα πριν μια μπουγάτσα με τυρί και είμαι... Τι έφαγες? Μπουγάτσα με τυρί. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν καταλαβαίνεις? Ρε εσύ, τι πουλί είναι αυτό? Παραδείσιο. Λέγεται τουκάν. Τουκάν. Τουκάν, διάφορα νοήματα να δω με βλέπει. Και δεν με λες μιλάει. Λίγες λέξεις. Συνήθως επαναλαμβάνει ό,τι του λες. Ναι, κρέμα, κρέμα. Για πες, Λόλα. Λόλα. Όχι, όχι. Λόλα. Λόλα.
Λόλα! Λόλα! Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Λόλα! Λόλα! Έτσι, μπράβο! Για πες τώρα, μίλο. Μίλο! Όχι, το χάλασες πάλι, όχι, όχι. Μίλο. Μίλο! 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 Καλά, άστο, άστο, νευριάζεις κιόλας. Πες, Λόλα, φάει ένα μίλο. Λόλα, φάει ένα μαλακά. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Πρέπει να το πεις. Μπαμ, κάνει από μακριά. Ça ne fait rien, je ne veux rien. Το δικό σου είναι. Ναι. Α, γιατί εγώ δεν έχω. Παρακαλώ. Είμαι στο δρόμο. Θα σε πάρω αργότερα. Έλα, γεια, γεια. Ντουκάν, γιατί το κάνεις αυτό. Τι έκανε, γεια. Κάθε φορά που ακούει κάποιον να λέει ψέματα, κράζει. Ναι. Κρέμα, κρέμα. Λοιπόν, μωρό μου. Εσύ περίμενε εδώ. Ναι. Εγώ πάω να δω που είναι η υπόλοιπη οικογένεια. Μην αργήσεις. Δεν με λες, τα φιστίκια είναι φρέσκα. Ναι. Α, κρέμα, κρέμα. Καλά, εντάξει μας σιγά. δύο στα δύο. Κρέμα, κρέμα. Ο Γιακουμής αρχίζει να εξοικειώνεται με το χώρο. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Που κάνει την έφοδό της η μαμά. Αμάν, το λιοντάρι της Νεμέας. Λες να με την πέσει καμιά στιμφαλίδα όρνηθα και να τρέχω. Ποιος είμαι ο Ηρακλής. Γεια! Εσύ ο Γιακουμής! Ναι, ναι, εγώ. Αχ, Γιακουμή! Με κοιτάς έτσι, μ' αναστατώνεις! Πώς σε κοιτάω δηλαδή? Αχ, Γιακουμή! Μου μιλάς με αυτό το τόνο της φωνής! Μ' αρρωσταίνεις! Με τι να κάνω, έτσι είναι η φωνή μου, αισθησιακιά, βελούδινια. Κάνεις τον αφελή, με πεθαίνεις! Να σε πω, δεν βγάζεις την περικεφαλαία εδώ μέσα να μιλήσουμε σαν άνθρωποι, να... Είσαι το τέλειο αρσενικό! Εντάξει, μωρέ, καλώς είμαι. Τι ωραίο! Αθλητικό κορμί! Αθλείσαι, αγόρι μου, αθλείσαι! Αθλείμαι, αθλείμαι! Παίζω εκεί καμιά μπάλα να πούμε κρέμα, κρέμα. Ώστε σου αρέσει η μπάλα. Πολύ. Ποιος παίχτης σε τρελαίνει. Ο Νίνης. Τώρα, εσύ θα νομίζεις πως είμαι καμιά νυμφωμανής. Όχι ρε, πως σε πέρασε από το μυαλό. Δεν είμαι. Απλά ψάχνω αυτό που μου λείπει. Δεν το πήρα εγώ. Γιακουμή. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Τέλος. Γιακουμή, είμαι αναμένη για τα καλά. Και έχω μέσα τον καμί. Έλα, έλα, στα χαζά, στα χαζά, σε καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να αντισταθείς όπως όλες, αλλά δεν κάνεις η μάνα της αγαπημένης μου. Έλα, ξεκόλα, φύγε, πήγαινε μέσα, να με κολλάζεις τώρα, έλα. Γιακουμή, σ' αρέσει το στήθος μου. Καλό, έχω δει και καλύτερα. Έχει σιλικόνι. Έλα ρε, μη με το λες. Έχεις πιάσει ποτέ στήθος με σιλικόνι. Μια και δυο, τρεις δηλαδή. Έλα, πιάσε να δει. Έλα, φύγε σε λέω, δεν κάνει ξεκόλα, άιντε ξεκόλα. Έλα, δεν θα το μάθει κανείς. Ρε, φύγε σε λέω, δεν θέλω με το ζόρι, ο. Κολόγεις, κολόγεις.
Όχι, δεν κολλώνω, δεν θέλω. Έλα, τότε πιάσει. Του κάνει. Τι αφηρημένη. Έχει βάλει συναγερμό ο άντρας μου. Είναι τόσο ανασφαλής. Μαμά! Όχ, ο Νικολής! Ποιος Νικολής, ο καπετάνιος, ο Τερτιλής? Όχι, ο γιος μου! Πρέπει να φύγω η μύτια τλή! Αμπζολού τρελή! Είναι τζάζ αυτή, ε? Δεν τα πήγε και άσχημα σε αυτή την πρώτη του επαφή με τη μαμά της Λόλας. Για να δούμε όμως, θα τα βγάλει πέρα με τον μικρό της αδερφό που είναι λίγο παράξενος και ελαφρώς πυροβολημένος. Καλά, αυτός που δουλεύει στη ΔΕΗ, τι παντελόνι είναι αυτό? Καλά που δεν φοράει και τα πέδιλα με τα δοντάκια, να ανέβει σε καμιά κολόνα έτσι αμαϊμού που είναι. Οι ενοχές στο σώμα μου. Καλά, πυροβολημένο είναι αυτό. Σημάδια που δεν σβήνουν. Καταρρυπάς τον έχουν ρίξει. Μπαμ, 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 μπαμ. Και τον πετύχαν όλες, ρε. Ούτε μία τζούφια. Τα λόγια σου σαν μαχαιριές, βαθιές πληγές αφήνουν. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανελά. Έλα κοντά, μην τρέπεσαι. Έλα κουτούλη, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Έλα, πιάσ' τον παούλο από εκεί, αν το σηκώσουμε. Είμαι ο Νικολής, ο αδερφός της Λόλας. Με πέτυχες πάνω σε μια στιγμή έμπνευσης. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Πολύ βλήμα να πούμε. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Γιακουμής, ο εραστής της Λόλας. Ο εραστής, τι θες να πεις, ότι σε αγαπάει? Δεν ξέρω, πάντως είμαι εγώ αυτός που τη... παίρνει, την πάει για κανένα καφέ και την ξαναφέρνει, αφού τον πηγεί πρώτα τον καφέ. Ασχολείσαι με την ποίηση? Ναι, γιατί ποιος άλλος ασχολείται? Εγώ. Έλα ρε, δεν σε φαίνεται. Να σε πω, δεν την κάνεις σιγά σιγά, μη κλείσει και μείνεις απόξω. Τι να κλείσει? Το ίδρυμα. Τι εννοείς? Τίποτα βρε αγόρι μου, απλά λέω, δεν είναι τώρα ώρα για ποίηματα. Η ποίηση δεν έχει ώρα. Γι' αυτό θα σου διαβάσω την τελευταία μου δημιουργία με τίτλο «Εσωτερικές διαδρομές ενός ατέρμονου υπερεγώ». Ναι, δεν το ξαναπαίρνεις. Μήπως είναι σε κανένα υπόγειο και δεν πιάνει? Το πράσινο πάτα δύο φορές. Κάνε επανάκληση. Φιλαράκο. Δεν την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια? Όχι! Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Ενώ βλέπω και ένα σταυρό να βουτήξει τα Θεοφάνεια. Θα τον πιάσεις, το βλέπω. Η γνώμη σου είναι πολύ σημαντική για μένα. Ρεμπελάς που με βρήκε. Εσωτερικές διαδρομές ενός ατέρμονου υπερεγώ. Σαν αμυδρό λαμπύρισμα στο αέναο σκοτάδι να κατεβαίνουν, είδα εγώ πολλές ψυχές στον άδει. Όπου ανατρίχιασα, με έπιασε κατσομαλίδα. Ξεθοριασμένα όνειρα. Θα τα περάσουμε ένα λούστρο ρε αγόρι μου, μην κάνεις έτσι, παράζει καρδιά μου, μα σε βλέπω έτσι. Στούγδι κι ομού τη δίνει απρόσμενο το τέλος τους και μια βαθιά οδύνη.
Είχες μεγάλη έμπνευση. Γέμισες το χαρτάκι. Απλά, άμα τελείωσες, τράβα το καζανάκι. Διακρίνω στις κουβέντες σου μια συνεχή ηρωνία. Μα η ουσία είναι μια. Και ο μπακλαβάς γωνία. Θα ήθελα κάτι να σε πω, εδώ και πολλή ώρα. Μετά έχεις κάνει τούμπανο. Πάρε τον μπούλο τώρα. Σε σχόλια ανάρμοστα συνέχεια προβαίνεις. Να κάνω μια ερώτηση. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα φας το μπουκάλι με την πέρτικα στο κεφάλι βλαμμένο, άιντε. Άιντε, το βλέπεις αυτό που λέει Φαμοής, γκρόησε. Τάγκα σου ήρθει, άιντε βλαμμένο. Σκάχτηκα, άιντε. Θα φας τη στολισίνα για τάγκα κατευθείαν. Στο δόξα πατρί ηλίθιο, άιντε. Δεν μιλάω, θα σου ήρθει το φιστίκι όλο. Θα σε φιστικώσω, κανόνι, έτσι. Άιντε, βλαμμένο, κρατήσε από το κλάδι, θα πέσει μαϊμού. Άιντε, δεν μιλάω, αλλά ως εδώ, εντάξει. Ναι, σφίξου κιόλας, ρε, σφίξου. Να κατέβει έμπνευση, άιντε, βλαμμένο, άιντε. Σαν το αρπακτικό πουλί, άγριο σαν το γήπα, μου ξεριζώνει την καρδιά. Ρε, πάρε δρόμο, είπα. Ψυχή μου, βγάλε σύφτερα. Αναστενάρης είναι. Ψηλά για να πετάξεις. Μεγάλε, έχεις πρόβλημα. Να πας να το κοιτάξεις. Λυπάμαι. Μεγάμο, εκεί επιμένει. Που έχεις δυστυχή. Εσύ, μυαλό κουκούτσι. Και δεν αντιλαμβάνεσαι. Φύγε, θα φας παπούτσι. Στη ζωφερή διανόηση. Κέρε, επιμένουμε, φας τα νεύρα να πούμε. Είσαι μια νότα φάλτσα. Αγράμματος, απέδευτος. Θα σου έρθει και η κάλτσα. Φεύγω. Άντε. Και μένεις μόνος σου. Never mind. Έρημοσα Σαχάρα. Ρε, πάρε δρόμο από εδώ. Άντε, παλιό παπάρα. Τι βόηδη είναι αυτό, ρε. Ο Γιακουμής αρχίζει να τα παίρνει στο κρανίο. Ευτυχώς όμως, η παρουσία της Λόλας έρχεται να κατευνάσει τα πνεύματα. Τι έγινε, μωρό μου? Τι να έγινε, αγάπη μου, δεν με λες, όλοι έτσι είναι εδώ μέσα. Πώς έτσι? Για τον ψυχίατρο. Έλα, μωρό μου, αυτή είναι η οικογένειά μου, μπορώ να την αλλάξω? Όχι, αλλά είναι κάπως να πούμε, εντάξει. Σε λίγο θα γνωρίσεις και τον μπαμπά. Α, ωραία. Δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους. Κρέμα. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αμάν, αυτός πρέπει να είναι. Καλά, πώς κάνεις έτσι? Δεν το ξέρεις καλά τον πατέρα μου. Είναι πολύ αυστηρός. Ναι, είναι παλαιών αρχών. Ίσως να φταίει και η δουλειά του βέβαια. Είναι στρατιωτικός. Στρατιωτικός, κατάλαβα. Καλησπέρα. Κατάλαβα. Καλησπέρα, μπαμπά. Τι κάνεις, χρυσό μου? Με είδε. Μη μου πεις ότι αυτό το τρελό αγόρι είναι ο μέλλοντας γαμπρός μου. Ναι, πατέρα, αυτός είναι. Yes, να σε φιλήσω, λεβέντη μου. Δεν ανάγκη. Σίγουρα είναι του πεζικού. Εμένα με κάνει πιο πολύ για ναύαρχος. πολύ κουνάει. Λοιπόν, εγώ θα φύγω για λίγο να σας αφήσω να τα πείτε. Όχι, κάτσε, πού πας? Δεν θα αργήσω πολύ. Πείτε τα εσείς. Ναι, θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε σαν άντρας προς άντρα. Ρε, μπας και είναι... Κάτι δεν με πάει καλά εδώ πέρα. Λίγο το κούνημα, λίγο η καρδιά στην πλάτη. Α, έχει και ρόμπα παραλλαγή. Κυρία, είπα κι εγώ. Αυτά βλέπουν οι Τούρκοι και μας παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα.
Επιτέλους μόνη. Όχι και μόνη, όχι και μόνη, είμαι και εγώ εδώ. Δεν κατάλαβες. Εννοώ μόνη, οι δυο μας. Πώς σε λένε, βρε? Εμένα με λένε Γιακουμή. Στο επίθετο? Τσοχατζόπουλο. Τσοχατζόπουλο, δεν το πιστεύω. Δεν μου λες, τον Άκη τον έχεις? Για πολύ μαλάκα. Τόσοι φάγανε όλα αυτά τα χρόνια, μόνο αυτόν έπιασαν. Σωστά. Εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ κάνω εμπόριο λευκών ειδών. Κουρτίνες, εντόνια κλπ? Όχι, κόκα, ηρωίνη, καναχάπι. Δεν βγαίνει αλλιώς. Η μάνα μου ήθελε να γίνω πολιτικός σαν το θείο μου, αλλά δεν ήθελα να μπλέξω με την παρανομία. Εγώ που λες αγόρι μου, είμαι μανιάτης. Ναι, φαίνεσαι. Μπαμ κάνεις από μακριά. Στρατηγός κουνελοπνιχταίας. Βαρύ όνομα. Τριαντάφυλλος κουνελοπνιχταίας. Α, θα πούμε να σε κάνω ένα άγαλμα. Δεν θα χρειαστεί και πολύ μάρμαρο πίσω. Της γνωστής οικογένειας των κουνελοπνιχταίων. Α, μάλιστα. Καλέ. Τι? Εγώ εσένα κάπου σε ξέρω. Μήπως σε είχα φαντάρο? Δεν νομίζω. Θα το θυμόμουνα. Εξάλλου εγώ είχα διοικητή, όχι διοικητάγκα. Εγώ δεν θα σε θυμόμουνα. Αλλά έχω δει τα μάτια μου τόσο φανταράκια όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνω. Δύσκολη ζωή του στρατιωτικού. Εμένα θα με πεις. Και επικίνδυνη. Καλά, εσύ και πόλεμος να γίνει δεν κινδυνεύεις. Γιατί? Μπορεί να πετύχει κανείς στόχο που κουνιέται. Τον άρεσε. Και δεν με λες σε ποιο στρατόπεδο είσαι τώρα, στρατηγέ? Σε διάφορα. Αυτή την περίοδο κάνω τουρ. Εγώ και η Μαντώνα. Γελάει και με τα δικά του. Χαϊδάρι στο Κεβόπ, Πόρο, Σαλαμίνα, Αυλώνα, Μεγάλο Πεύκο. Μαθαίνω στα φανταράκια πολεμικές τέχνες. Τι, ξέρεις πολεμικές τέχνες? Καλέ, είμαι εξπέρ. Ειδικά στο καράτε. Τι, ξέρεις καράτε? Μιλάς σοβαρά? Εγώ έχω μαύρη ζώνη στο καράτε. Αλήθεια, και εγώ έχω μαύρη ζώνη στο καράτε. 6 ντάν. 6 ντάν. Μα η μαύρη ζώνη πάει μέχρι 4 ντάν. Την πήρα λίγο μεγάλη, να μου κάνει και του χρόνου. Τον άρεσε. Και δεν με λες, ξέρεις πολλές λάβες. Αμέ, πάνω από 30. Πάνω από 30. Ναι. Για δείξε μερικές. Κάνε ό,τι πας να με χτυπήσεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Τελειώνεις. Στο τσάκι με εσύ. Έλα. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, Γιακουμή, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι, ναι. Άκου, κυρία Τριαντάφυλλε. Λέγε με Φίφη, απλά. Άκου, κύριε Φίφη. Εγώ με την κόρη σου δεν είμαι για τα λεφτά. Καταρχήν υπάρχουν φράγκα, τι παίζει? Κάτι γίνεται. Ωραία. Ούτε για τα κίνητα. Κανα σπιτάκι στη Μάνη παίζει? Βέβαια. Το αρχοντικό μας είναι στο ωραιότερο σημείο. Έχει και ένα δέντρο απ' έξω. Να δεις τι είναι. Σικιά. Μπα, αυτή την είχε μέσα. Αχλαδιά. Oh. Ποτέ μου δεν τη χώνεψα αυτή την αχλαδιά. Από μικρός ήθελα να τη ξεριζώσω. Γι' αυτό πήγαινα συνέχεια και την κουνούσα. Τέλος πάντων. Εγώ την κόρη σου την αγαπάω. Και θέλω να την παντρευτώ. Για μένα η Λόλα είναι το παν. Δεν μου λες, Γιακουμή, έχεις κάποιο χόμπι? Ναι, μ' αρέσει να του φεκάω παραδείσια πουλιά. Έλα τώρα. Μην ξεσυνερίζεσαι τον ντουκάν. Καλά, συνεχίζει έτσι και θα δει τι θα ντουκάν. Εγώ πάντως έχω χόμπι τη ζωγραφική. Ναι. Μου ήρθε μια ιδέα. Πες να φύγει, πες να φύγει. Θα σε ζωγραφίσω. Γιατί, τι σε έκανα? Ελά, άσε τα πολλά λόγια.
Θα σε αποτυπώσω στο χαρτί από τη μέση και κάτω. Άστο, θα χρειαστείς ρολό. Λοιπόν, πάω να φέρω τα σύνεργα ζωγραφικής. Από ό,τι φαίνεται, ο μπαμπάς στρίμωξε για τα καλά το Γιακουμί. Όμως ακόμα δεν τα έχει δει όλα. Σειρά έχει η αδερφή της Λόλας, η οποία είναι εντυπωσιακή και άκρος αποκαλυπτική. Γεια. Γεια. Εσύ είσαι ο Γιακουμής. Ναι, εγώ. Εγώ είμαι η Σούζη, η αδερφή της Λόλας. Μη με το λες. Τον αδερφό μου τον γνώρισες. Ναι, ναι. Καλά μιλάμε, είναι για το βρωμοκαΐκιο. Αμάν, άλλο βοηδί. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να βοηδοσκοπήσω την κατάσταση. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εγώ ήρθα να κάνω λίγη γυμναστική, γιατί έχω βάλει κρέμα. Κρέμα, κρέμα. Και δεν θέλω να λερώσω τα σεντόνια. Mm. Ξέρεις κάτι, έχω πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Εσύ? Τι εγώ? Την έχεις κανονική. Προς μεγάλη. 38 πόντι τι θεωρείτε? Την επιδερμίδα εννοώ, βρε. Κανονική, ξύρι ή λιπαρή. Α, κανονική. Εμένα είναι πολύ ξύρι. Να πιάσε να δεις. Έλα, άστα χάζα τώρα, τελείωνε, μην αρχίσεις κι εσύ. Έλα, πιάσε. Έλα, φύγεσε, λέω. Πιάσε, μην τρέπεσαι. Του κάν. Δεν είναι πολύ ξύρι. Α, είναι λίγο. Ίσως να φταίει ότι δεν έχω κάνει ακόμα σεξ. Είμαι παρθένα. Τι είσαι? Παρθένα. Ενώ από πίσω... Δεν μου λες, έχεις ξαναβγεί με παρθένα? Μια φορά, αλλά μόνο για ένα δεκάλεπτο. Κατάλαβα. Όχι, είναι για ανισόρροπη. Γιακουμή, μπορείς να με κρατήσεις εδώ από τη μέση για να μην πέσω? Έλα, άστα χάζα τώρα, τελείωνε, μην αρχίσεις τα ίδια. Έλα, Γιακουμή. Ήρε, τζάμπο που σου χρειάζεται. Έλα, Γιακουμή. Του καν. Αυτό το μάτι δεν κλείνει ποτέ. Τι κάνεις, μαζεύεις μανιτάρια? Κοίτα, μην έχει ένα στρουμφάκι μέσα. Μην έχει το μελένιο και πάει από ζάχαρο. Έτσι είναι καλά. Αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Τώρα την αισθάνεσαι καλύτερα. Γιακουμή, σύνελθε, σου κάνουμε φάρσα. Τι φάρσα, ρε, στο Γιακουμή, φάρσα. Την γλίτωσες στο αεροπλάνο, θα την γλιτώσεις και εδώ, νομίζεις? Εγώ τώρα πάω να σπάσω το ρεκόρ, πάω να σπάσω το ρεκόρ. Ποιο ρεκόρ? Του δεκάλεπτου, του δεκάλεπτου.
Κωνσταντινούπολη, Δεκέμβρης 2011. Hey, φίλε, λίγο πιο σιγά. Κωνσταντινούπολη. Hey, φίλε, πιο σιγά. Καλά ρε, είσαι γκάου, είπαμε πιο σιγά. Άστο να πάει στο διάολο, μην πέσεις καθόλου. Η Λάλε, μετά την αυτοκτονία του πατέρα της και την οικονομική καταστροφή της οικογενείας της, γνωρίζει τον όμορφο Τσινά. Ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος, αμοιβαίος και σαρωτικός. Και ο γάμος, που δεν αργεί να έρθει, προβλέπεται πετυχημένος. Όμως, ένα παθιασμένο φιλί του Τσινάρ, στην ατίθαση αδερφή της, Γεσίμ, ήταν αρκετό για να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Εντελώς σοκαρισμένη, μετά από αυτό που είδε, αποφάσισε να εγκαταλείψει την κοινή του στέγη και να απομονωθεί σε ένα μικρό σπίτι στις ακτές του Βοσπόρου. Οι μήνες περνούσαν, όμως η Λάλε δεν μπορούσε να ξεχάσει τον Τσινάρ. Τον έβλεπε συνέχεια μπροστά της, σαν φάντασμα. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, λοιπόν, η Λάλε είναι μόνη στο σπίτι. Μόνη στο σπίτι. Μόνη, λέμε, ρε μπαγλαμά. Είναι μόνη στο σπίτι και κολοβαράει, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Σταμάτα. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Ανοιχτά είναι, μπείτε! Το Πρακ? Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Εσύ παίζεις σε άλλο σύριαλ. Στο Ρώτα την Αγάπη. Βαρέθηκα, Λάλε, τη ζωή στο Καϊσερλί. Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Παράτησα το Ιουσούφ και το παιδί και... Μα αυτό είναι τρομερό. Κι εσύ όμως έμαθα ότι έφυγες από το σπίτι. Παράτησες κι εσύ τον Τζινάρ. Ναι, δυστυχώς είναι αλήθεια. Μα γιατί? Είναι μεγάλη ιστορία. Μια στιγμή να κλείσω το Σαματά Μαραφέτ. Μα ποια είναι αυτή που τραγουδάει με τον Τόλγα Φουντατζή? Η Άντζελα Δημητρίου. Η Άντζελα Δημητρίου. Κοτσάν Χανούμ. Κάθισε. Θα πιεις κάτι? Έχω παγωμένα αναψυκτικά στο ψυγείο. Ψυγείο? Τουρτούρ ντουλάπ. Όχι, ευχαριστώ. Θες ένα γλυκό, μια τουλούμπα? Τουλούμπα? Τσουτσού κοτλέ. Όχι, όχι. Ένα υποβρύχιο μπουρμπουλίθρου βαπόρ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Θες να φας κάτι? Φτιάχνω λουκανικάκια, κινέζ τσουτσού. Όχι, καλή μου, ευχαριστώ. Είμαι σε δίαιτα. Καλά κάνεις, γιατί όντως τελευταία έχεις πάρει κάποια κιλά. Έχεις γίνει λίγο φακλάν κουβά. Αν συνεχίσεις έτσι, θα γίνεις σαν τον μπάγκαλο. Το μπάγκαλο. Γιαούρτιεσαι. Θες λίγη σαμπάνια? Σαμπάνια. Τζούλια πιπί μπουκάλ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Αχ, καλύτερα, γιατί δεν έχω και παγάκια. Παγάκια. Μπούζ και φταί.
Ωραίο μακιγιάζ έχει σήμερα. Μακιγιάζ? Μουτσούν σοβά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Τζινάρ, κρύβεσαι ακόμα? Ναι. Αλήθεια, Λάλε, πώς προέκυψε το ειδηλιό σου με τον Τζινάρ? Γιατί δεν είδα τη σειρά από την αρχή και... Ακού το πρακ. Όταν αυτοκτόνησε ο πατέρας μου, η εταιρεία πήγε κατά διαόλου. Όταν λες κατά διαόλου? Ντουγρού σατανά. Όπως καταλαβαίνεις, καταστραφήκαμε οικονομικά και χρειαζόμασταν χρήματα. Ήμουν ικανή για να βρω τα λεφτά αυτά, να γίνω ακόμα και στριπτιζού. Στριπτιζού? Δεριντάχτα τσιτσίδ χανούμ. Ή να δουλέψω σε κάποιο σπίτι με κόκκινα φωτάκια, σε πηδηχτήρι σαράι. Σαν πόρνη, τσουτσού κουμπαρά. Η μητέρα μου επέμενε να παντρευτώ. Ο γάμος ήταν η μόνη λύση. Και? Και. Με πολιορκούσαν πολύ, αλλά ήταν ακατάλληλοι. Ο πρώτος που με φλέρταρε ήταν ο Μπαϊράμ, αλλά ήταν πολύ φτωχός, μπατήραγας. Τι δουλειά έκανε? Ήτανε γεωπόνος, ζαρζαβά ντοκτόρ. Είχε και τη μάνα του κατάκητη, η οποία έπαιρνε μια μικρή αναπηρική σύνταξη, σακάτ μπαξής. Οπότε καταλαβαίνεις. Μετά γνώρισα τον Ιμπραήμ. Αυτό ήταν δημόσιος υπάλληλος, χουζούρα ραλίκ. Αλλά ήτανε πολύ ψηλός. Να φανταστείς, του έφτανα μέχρι τον αφαλό. Τι εννοείς? Τσιμπούχτα μαμ. Μετά μπήκε στη ζωή μου ο Μουράτ. Αυτός ήταν γιατρός, στομαχολόγος, πατσά ντοκτόρ. Μου τον σύστησε γυναικολόγος μου, πιπί πασπά ντοκτόρ. Είχε λεφτά? Πολλά. Είχε και ένα μάξι κάμπριο. Όταν λες κάμπριο? Γκουζγκούν τουτού. Πόσο χρονών ήτανε? 67. 67? Στα 60 κοτώ. Δεν ήτανε λίγο μεγάλος? Ήτανε και... Θα μπορούσε να σου κάνει ένα παιδί που τόσο πολύ επιθυμείς? Μη φοβάσαι το πρακ. Είχα πάρει τα μέτρα μου. Τι εννοείς? Βιάνγκρα. Βιάνγκρα? Τσουτσούν μπαρούτ, πώς το λένε. Εξάλλου και να μην τα κατάφερνε ο Μουράτ, θα πήγαινα σε μια τράπεζα σπέρματος, θα έπαιρνα λίγο τσουτσούν σιρόπ και θα τελείωνε η υπόθεση. Απλά ο γάμος ήταν πρόφαση για τον Μουράτ. Στην πραγματικότητα ήταν γκέι. Γκέι? Τσουτσού γλετζέ. Μάλιστα, κατάλαβα. Ακούστηκε ότι έβγαινες και με κάποιον ποδοσφαιριστή. Ναι. Βγήκα κάποιες φορές με τον πρώτο σκόρερ της Εθνικής Τουρκίας. Α, ναι. Πώς τον λένε? Ταβάζ Μεσούτ. Δεν το ξέρω. Έλα βρε, αυτός που βάλει τον γκολ και πήρε Γαλατασαράι το κύπελο Ευρώπης. Κύπελο Ευρώπης? Europe Fligan. Αλλά δεν προχώρησε, γιατί ήταν πολύ ανώριμος. Γκασμάγα. Μετά γνώρισα τον Τουρκούτ. Αλλά ήταν χρυσαυγίτης. Χρυσαυγίτης? Κουμούν Σουλτάν Μερεμέτ. Μετά φαγώθηκε να μου γνωρίσει κάποιον η φίλη μου η Ντόρα. Ντόρα? Τι όνομα είναι αυτό? Ελληνικό. Και στα τουρκικά πώς είναι το Ντόρα? Γρουσούς μπαμπά. Φαγώθηκε που λες να μου γνωρίσει τον Μπουλούκ, το ζαχαροπλάστη. Και δεν έγινε κάτι. Με τον Μπουλούκ. Μα να φάω τα νιάτα μου μέσα στο μπακλαβά σαράι. Ε, όχι το πρακ, πάει πολύ. Εγώ ήθελα κάπου να στηριχτώ. Ήθελα κάποιον να μου προσφέρει ασφάλεια, να μου καλύπτει τα έξοδα. Ένα γκιουζέλ μαλάκ, πώς το λένε. Τότε ήταν που γνώρισα τον Τζινάρ. Ήταν πανέμορφος και πολύ καλλιεργημένος. Να φανταστείς, το πρώτο ραντεβού με πήγε στην όπερα. Στην όπερα? Γκαρίζα σκέρ. Ωραία. Τι είδατε? Τη λίμνη των Κύκνων. Παπίχαβουζ. Μετά με πήγε σε ένα κλαμπ, Νταβαντούρ Μαντρί. Και μετά? Μετά με κάλεσε σπίτι του. Και αμέσως κατάλαβα τις προθέσεις του, γιατί με το που μπήκαμε έβγαλε το παντελόνι
Και μείνε με το σόβρακο. Με το σόβρακο. Τσουτσού παραβάν. Είχε παρατημένο πάνω στο τραπεζάκι και ένα προφυλακτικό. Όταν λες προφυλακτικό. Τσουτσού φερετζέ. Πριν καλά καλά το καταλάβω, με έριξε στο κρεβάτι και έριξε να μου κάνει αβεσαλαίο έρωτα. Ήταν υπέροχα. Γκυζέλφιστικ. Τον ερωτεύτηκα αμέσως. Πιτς φιτίλα μαρίν. Μετά από λίγες μέρες τον παντρεύτηκα. Του έβαλα χαϊβάν κουλούρ. Αλλά τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περιμέναμε. Τι εννοείς? Προβλήματα το πράκ. Πολλά προβλήματα. Με τον Τζινάρ. Όχι, με την πεθερά μου. Κακιά γυναίκα. Συχτήρ χανούμ. Τη φοβόμουνα, λάλεχες με ντεν. Αφού την έβλεπα και μου γύριζαν τα άντερα, μου ερχόταν εμετός. Εμετός? Πιλάφαλε ρετούρ. Μάλιστα. Αχ, και τώρα με τι ασχολείσαι? Τώρα δουλεύω σε ένα μαγαζί με εσώρουχα, Κιλότ Παζάρ. Α, έχω εδώ μερικά να σου δείξω. Τα δειγματίζω, μήπως σου αρέσουν. Για πες μου, πώς σου φαίνεται αυτό το πιπί του ντουλάπ? Καταπληκτικό. Αυτό. Τι είναι αυτό? Μαστάρντορβά. Τι? Με μέζε μπιλ, πώς το λένε? Α, σουτιέν. Τσοκ γκιουζέλ. Απλά για να το βάλεις αυτό πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο στήθος. Γιατί δεν πας να κάνεις μια πλαστική? Πλαστική? Με καρπούζ. Απαπα, φοβάμαι. Λοιπόν, Λάλε μου, εγώ πρέπει να σ' αφήσω. Ναι, να πας το καλό. Μέραμπα. Μέραμπα. Ποιος να είναι πάλι? Περιμένεις κανέναν? Όχι. Ανοιχτά είναι, μπείτε. Αχ. Απ' τη Λαϊκή έρχεστε. Θα πήγατε αργά, ε. Δεν βρήκατε κάτι καλύτερο? Το μεσημέρι μένει μόνο κατ' εμάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ιουσούφ, τι κάνεις εσύ εδώ? Έφαγα τον κόσμο να σε βρω. Τι εννοείς? Ντερλίκ ντουνιά. Το μωρό σ' αναζητά. Εκεί που είναι μες στην καλή χαρά. Αυτό. Έχει και τέτοιες στιγμές. Ξαφνικά κάτι παθαίνει. Και πρίζεται. Τώρα το έχει πάθει, έτσι δεν είναι? Δεν έχει συνέλθει, ε? Ή κάνω λάθος? Ξαφνικά κάτι παθαίνει και αρχίζει να κλαίει. Συγκεκριμένα όταν ακούει το όνομά σου. Δεν σε πιστεύω. Αλήθεια λέω το πράκ. Έτσι κλαίει. Να το πάτε πίσω. Είναι λατωματικό, δεν το είδατε? Όταν το βγάλατε από το κουτί, δεν είναι, το κεφάλι είναι πολύ μεγαλύτερο από το υπόλοιπο σώμα. Δεν είναι κεφάλι αυτό. Εμένα μου θυμίζει τον Μπάμπι, τον Καντινιέρι. Πίστευτε. Όταν βέβαια ακούει το δικό μου, ηρεμή. Αλήθεια, Ιουσούφ. Αλήθεια το πράκ. Πώς κάνει έτσι, σαν κλαίει μομπίλ. Οι μέρες μακριά σου μου φαίνονται αιώνες. Γύρνα πάλι σπίτι. Δεν γίνεται, Ιουσούφ. Άκου το πράκ.
Μην το λες κι εσύ. Πες, hey you. Σε έχω ανάγκη. Και εγώ και το παιδί. Αποκλείεται, Γιουσούφ. Όχι το πράκ. Δεν μπορεί να είσαι τόσο σκληρή. Έχει δίκιο το πράκ. Έλα, έλα, αηδίες, άιντε, αφαιρέθηκα. Τι? Έχει δίκιο το πράκ. Ο Ιουσούφ. Το πράκ. Έχει ανάγκη από μια γυναίκα να φροντίζει το παιδί. Και ποια είναι αυτή η γυναίκα? Εσύ το πράκ. Ναι, εσύ το πράκ. Ο Ιουσούφ. Το πράκ. Δεν είναι γυναίκα να μπορεί να το φροντίζει. Το πράκ. Και πάλι το πράκ. Θέλει το παιδί. Έτσι δεν είναι, Ιουσούφ? Ο Ιουσούφ είναι Ιουσούφ. Ή το πράκ είναι το πράκ. Άλλο Ιουσούφ, άλλο το πράκ. Ιουσούφ ή το πράκ. Ένα από τα δύο. Ιουσούφ ή το πράκ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχει το γρήγορο, ε. Μπλόκαρε η πλακέτα. Να το πάτε αύριο για σέρβις. Και να αφήσετε εκεί να πάρετε μόνο το καρότσι μετά. Όχι. Σου κάνει καρδιά. Σου κάνει. Σου κάνει. Μα γιατί είναι έτσι κεφάλας. Να του βάλετε εδώ στο καπέλο ένα βου. Θα είναι ίδιος ο βουκεφάλας. Σου κάνει καρδιά να παρατήσεις ένα τόσο χαριτωμένο πλασματάκι. Πώς σε λένε σε ένα γόρι μου? Δαγκόνι. Έχεις δίκιο, καλή μου Λάλε. Είναι πια η οικογένειά μου. Πάμε, Ιουσούφ. Πάμε το πράκ. Αντίο, καλή μου Λάλε. Το πράκ. Το πράκ, 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 Ιουσούφ. Ιουσούφ. Πάχασε πάλι. Δεν είναι. Ο Αλλάχ μαζί σου. Όχι, κρατήστε τον εσείς. Θα σας χρειαστεί. Να σου πω. Να το βάλεις στο κλουβί του έτσι, μην βγει και μου επιτεθεί. Να κάνετε κι άλλο. Ναι, κρίμα είναι. Τόσο ωραίο ζευγάρι, αλλά η φύση εκδικείται πολλές φορές. Τι ξέχασαν πάλι. Ανοιχτά είναι, μπείτε! Εσύ έχεις έναν αδερφό. Που έφυγε για Αυστραλία. Έναν άλλον που δουλεύει στις φυλακές Κορυδαλλού.
Και αν που ντύνεται σούπερ ήρωας. Καλά, πόσα αδέρφια είσαστε. Θα βγει κι άλλος μετά. Κανείς δεν ξέρει. Εσύ εδώ. Ναι, εγώ εδώ. Εσύ εκεί. Και έρχομαι εκεί. Καλά, πώς έμαθες ότι μένω εδώ. Έβαλες κανέναν χαφιέ να με παρακολουθεί. Χαφιέ. Μαρτυριάρτσογλάν. Όχι, Λάλε. Με οδήγησε η καρδιά μου. Γιατί. Γιατί εξαφανίστηκες όλο αυτό τον καιρό. Γιατί δεν άντεχα, Τσινάρ. Όταν σε είδα να φιλιέσαι με τη Γεσίμ, ένιωσα σαν πληγωμένο πουλί. Βαβάκο τσιφ. Έπρεπε να φύγω. Περίμενα βέβαια να τρέξεις πίσω μου, αλλά τίποτα. Μα έβραχε πολύ. Έριχνε καρεκλοπόδαρα. Καρεκλοπόδαρα. Σεσλόγκ ποδάρ. Κι όμως, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι θα με σταματήσεις για να μου εξηγήσεις. Ακόμα και όταν έμπαινα στο ασανσέρ. Ασανσέρ. Σούρτα φέρτα ντουλάπ. Το ξέρω. Είμαι αδικαιολόγητος. Είμαι τελείως τάκα τάκα τσουτσούν μπέις. Τέλος πάντων, τώρα όλα τελείωσαν. Είσαι πάλι εδώ. Και αυτό μου αρκεί. Δεν πάω κοντά, αυτός κάνει κάτι τέτοια. Με πονάς. Μίλα μου. Λάλε. Ναι. Αχ. Με ζουπάς. Υπόσχομαι. Ναι. Ότι αυτή τη φορά δεν θα μας χωρίσει κανείς. Really? What? Πεντόχι αυτό. Αλήθεια. Αλήθεια. Αμάν γιαβρούμ. Αμάν κουζούμ. Thank you.
see you. It's so beautiful. Πού θα σε έφερνα, μωρό μου. Oh, τι είναι όλα αυτά. Κέρινα ομοιώματα. Oh. Εδώ μέσα είναι όλη η ιστορία της πατρίδας μου. Oh, καλά, ποιοι είναι όλοι αυτοί. Έλα ρε, μωρό μου, θέλει μυαλό. Η θεή του Ολύμπου. Oh. Oh, very nice. Είναι σαν ζωντανά. Πολύ ζωντανά. Κολοκοτρό. Ανέρεση, κολοκοτρώνεις. Πω πω. Βγάλε με μια φωτογραφία. Όπα, περίμενε. Να με δείχνει. Έλα να σε βγάλω και εσένα. Αυτή εδώ, μωρό μου, είναι ήρωες του 21. 21? Πώς να στο πω, ρε, μωρό μου. 21. Στούκι. Blackjack. Αυτή εδώ που βλέπεις, baby, ελευθέρωσαν την Ελλάδα από τους Τούρκους. Ελλάδα. Do you know? Ελλάδα. Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Ελλάδα είναι ξεφλημένη. Τι είναι η Ελλάδα? Ξεφλημένη. Ακούσατε, ρε παιδιά, τι είπε αυτή η ξένη. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, πως είναι εξοφλημένη. Για να το λέει, βέβαια, υπάρχει μια αιτία. Όμως ας δούμε από την αρχή όλη την ιστορία. Στη χώρα αυτή που γέννησε, ναι, τη δημοκρατία, κάποιοι πολίτες δυστυχώς κάνανε κουταμάρα. Πριν 3 χρόνια δώσανε την ψήφο στο Γεωργάκη και βγάλαν για πρωθυπουργό ένα Αμερικανάκι. Λεφτά υπάρχουν, είπε αυτός. Κομμένες πια οι τράκες. Και όλοι τον πιστέψανε. Τους έπιασε κορόιδα. Μα μόλις βγήκε, δυστυχώς, ήρθαν τα πάνω κάτω. Τους έβαλε στο δούνου του. Τους έσκισε το κοινωνικό συμβόλαιο με το οποίο είχε δεσμευτεί. Όλα αλλάξαν ξαφνικά μέσα σε μία μέρα και τους επήρε, δυστυχώς, ο διάολος τον πατέρα. Ήταν γλετζέδες οι Έλληνες, γνωστοί στον κόσμο όλο, μα με ένα αγκούρι βρέθηκαν κομμένο μες στο πιάτο. Κάποτε είχανε λεφτά να φάνε στα μπουζούκια, μα τώρα μείναν άφραγγοι και κάνουνε την προσευχή τους. Κερνούσανε σαν έμπαιναν στα μαγαζιά σφινάκια και πέφτανε στα πόδια τους τα πιο καλά πιπίνια. Πάνε οι Πόρσε, τα Καγέν, κι οι βίλες τους στη Λούτσα τώρα πηγαίνουν με το τραμ και τρώνε τέτοια ήττα. Λάδωναν ένα βουλευτή για να τους κάνει χάρη και αυτοί καθόταν αραχτοί και έξυναν το αυτί τους. Δεν είχε φάει ο Έλληνας ποτέ τέτοια σφαλιάρα. Η Μέρκελ, λένε, ευθύνεται. Αυτή η ξενικής καταγωγής αρχηγός κράτους. Πού είναι τώρα το φαγκρί, ο αστακός, τα μύδια. Θα φας, του λέει, τον καρσόν με 5 ευρώ σαρδέλες. Έδινε στη γυναίκα του λεφτά για να ψωνίσει και έπαιρνε αυτό στην κόμενα και έριγνε ένα χορό στα διάφορα κλαμπ που πήγαινε, ενώ η γυναίκα του ήταν για ψώνια. Όταν τον έβλεπε η κυρά, τα έκανε στο βρακί της. Τώρα τον λέει άχρηστο, τον γράφει στο μαύρο το κατάστιχο.
Τον άφησε κυγκόμενα τώρα που έχει χρέος και έμεινε μόνος να κρατά το δόλιο του το ημερολόγιο που έγραφε σημειώσεις όπως ο Άκης. Για ιδέστε που κατάντησαν την άμυρη Ελλάδα Πασόκ νουδού αριστερή, ελιά και φασολάδα. Μιλά τώρα, πώς φτάσαμε σε τούτο το σημείο. Όρθιο δεν αφήσανε ταμείο για ταμείο. Αλλά σε αυτού δεν φταίξανε μόνο οι πολιτικοί. Στου κόλπου μέσα ήταν και οι πολίτες, οι απλοί. Υπήρναν επιδόματα μαϊμού για ψήλου πίδημα. Άλλου σκουτσού, άλλου τυφλού και μια γριά για τρίδημα. Στου Ίκα κρύβαν τα λεφτά μέσα στα μπιμπιλίνα. Να την ακούτε ο πλαρχηγή, ούλη την μπουμπουλίνα. Φάγαν εκατομμύρια παπάδες και δημάρχοι. Τέτοιο τσιμπούσι κρατικό, μιλάμε δεν υπάρχει. Μα κάποιοι αντιδράσανε στο Σύνταγμα εμπρός. Μπα για καμάκι πήγαιναν, στο λέει ο παλιός. Έπρεπε να ήμασταν εμείς έξω από τη Βουλή. Να φάνε οι πολιτικοί ένα γερό κατσάδιασμα. Έχουν λασκάρει τα σκοινιά. Το παρακάναν όλοι. Μια τουφεκιά χρειάζεται. Να σφίξουνε οι κόλλοι. Ψητιάνους και Πακιστανούς γιομίσαν τα φανάρια. Και του καημένου του οδηγού του πρίζουν τα σηκώτια. Γέμισε η χώρα άνεργους, φτουχούς, απολυμμένους. Μας μιλήσει λίγο και μαντό η μαυρογένους. Δεν τους αρέσει το μαντό. Τούλα το έχουν κάνει. Και από ό,τι ξέρω αποκαλούν Long John το Μακρυγιάννη. Για το δικό μου Θεόδωρος δεν είπες κάτι, άρα... Νομίζω το έκαναν Θεό. Φέρτε μου τη χατζάρα! Και έγινες και άγαλμα. Τι χρώμα, άσπρος? Μαύρος. Εγώ έγινα γήπεδο. Και παίζει ποιος? Ο Γαύρος. Άλλαξαν πια οι εποχές. Άλλαξαν πια τα γούστα. Μέχρι και οι τραγουδιστές βγαίνουν φορώντας φούστα. Το είχε κάνει πιο παλιά και ο Ρουβάς ο Σάκης. Το έκανε πιο πρόσφατα και ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Μαζονάκης μάλιστα, όπως προχθές ακούστη, άφησε μια μουστάκανα. Ο Φερετζές του Μάγκα. Πού είναι το αντριλίκι τους, το σθένος και η μαγιά τους, και η γενή κανούλη τους, πάει η λεβεντιά τους. Από όλα όσα άκουσα, ένα μόνο με καίει. Ποιο είναι αυτό, πλαρχηγέ? Πες μου, τι είναι καίει? Ο πισωγλέντης, στρατηγέ, που τρώει το παστέλι, ξυρίζει τα ποδάρια του και πνίγει το κουνέλι. Μέτρα τα λόγια σου, ρε. Η Ελλάς τέτοιους δεν βγάζει. Άλλαξαν, Γιώργη, οι καιροί. Για πήγαινε στον Γκάζι. Άντρες, γυναίκες γίνανε όλοι ένα χαρμάνι και ντύνονται πατόκορφα με πράντα και αρμάνι. Εμείς που πουλημίσαμε, μεις της γραβιάς του χάνει, κουστέτσου δεν φορούσαμε, ούτε η Μιχάλη Ασλάνη. Βάζαμε τούτε τα μακριά, κινούμεθα δυσκόλως. Τώρα παένουν στα κλαμπ και απ' έξω είναι ο ποπός. Όλος. Για να ταιριάξει. Θυμάστε την κοιλώτα μας! Καλά, ειδικά εγώ. Μιγάλη σας η Ντόνη! Διπλό. Τώρα φουράνει όλοι στρινγκ, ένα απλό κουρδόνι. Κάνουν παντού οι νεαρές τρύπες για σκουλαρίκια. Καλά εσύ που το μάθες. Τι, κολλάμε μπρίκια? Έχουν γεμίσει τατουάζ στο στήθος και στα χέρια. Και μερικές οι πιο προχώ κάνουν στα... Πόδια! Όχι, ωραία, στα κολομέρια. Για να ταιριάξει. Ο νέος δισκαμπάζει γρή για το 21. Όλη τη μέρα βλέπει σταρ. Και η Μέγκα, και η Αντένα.
Μιλέτη, Αρναούτουγλου, Τατιάνα και Blackout. Καλέ, τι είναι πάλι αυτά. Μαντό μου, είσαι out. Βλέπει εκπομπές μαγειρικής ο νέος στη TV του. Αφού άλλαξε να φανταστείς, ως και τη διατροφή του. Έγινε vegetarian, έγινε χορτοφάγος. Γι' αυτό μην το κατηγορείς, και εσύ ήσουν τουρκοφάγος. Σε πήγα σε κινέζικο μια μέρα έτσι για πλάκα και δεν ακούμπησες φαΐ. Με είπες και παλιό χαρακτήρα. Καμιά σειρά ελληνική δεν παίζουν τα κανάλια. Από το πρωί προβάλλουνε τα τουρκικά τα χάλια. 7, 8, 9 σειρές. 17 κυβάλε. Πριν από λίγο είδαμε να παίζουν και τη Λάλε. Καλά, εκείνος ο Τσινάρ ήτανε για τα μπάζα. Ενώ η Λάλε εκπληκτική έκανε όλο νάζα. Το ίδιο χάλια ήτανε και η Τοπράκ επίσης. Και η Γεσίμ και το μωρό ήτανε να τους φτύσεις. Μόνο η Λάλε άξιζε. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Θέλετε έτσι ξαφνικά να έχουμε απολύσεις. Ποιες απολύσεις, η καλύτερη ήταν η Λάλε. Μαντώ, δαγκωτώ Λάλε. Επίδαυρο, επίδαυρο, μόνο επίδαυρο. Να τα λέμε αυτά. Εσύ. Όλα καλά. Όλη τη μέρα τουρκικά βλέπουνε τα παιδιά μας. Θα παίζανε μωρέ ποτέ αυτοί οι εργαδικά μας. Κανένας πια πολιτικός δεν είναι πατριώτης. Χάθηκε το φιλότιμο που πήγε τιμιώτης. Πού είναι πια ο Μπότσαρης, πού είναι ο Παπαφλέσσας. Ποιος θα σηκώσει τάρματα, ο Ευάγγελος Μπουχέσας. Μπορεί ένας πολιτικός να σώσει την Ελλάδα 220 κιλά χοντρός σαν την αρκούδα. Μήπως αυτός ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει. Το μόνο του κατόρθωμα τα είχε με τη Βύση. Οι νέοι πώς σου φαίνονται, ο Τσίπρας και ο Καμένος. Ο ένας παιδοβούβαλο, ο άλλος κατσιασμένος. Τον άλλο του Μουστακαλί, του Φώτη του Κουβέλη. Καλά, αυτός νέο παιδί να κυβερνήσει θέλει. Η Αλέκα θα μας έβγαζε από το μάτι του Κυκλώνα. Αυτή είναι πίσω ρε παιδιά, σχεδόν μισό αιώνα. Τι γνώμη έχεις Θόδωρε για τον Καρατζαφέρη. Το Κολοτούμπα εννοείς, πάει όπου το συμφέρει. Γιατί η άλλη υψηλή, η Ντόρα Μπακογιάννη που έφυγε από το Σαμαρά το κόμμα της να κάνει. Τι να σας πω ρε σύντροφοι. Αυτή κι αν είναι για γέλια, μετά το φιάσκο γύρισε με την ουρά στα σκέλια. Καλά μια χώρα σαν αυτή, με ιστορία μεγάλη, πείτε μου πώς κατάντησε σ' αυτό εδώ το χάλι. Για ποιον σου βλίστηκε ωρέ ο Αθανάσιος Διάκος για να φωνάζει εγέρθητο τώρα ο Μιχαλολιάκος. Όλους αυτούς τους ήρωες τους έφαγε ο Άδης για να γεννεί πολιτικός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να βγαίνει και να τσαμπουνά τα ίδια και τα ίδια με εκείνη την ψηλή φωνή και να μας πάει τα νεύρα. Αδέρφια μου, θα σας το πω. Έχουμε πιάσει πάτο. Όμως είναι στο χέρι μας. Μην πάμε παρακάτω. Η Ελλάδα των προγόνων σας, σας το ζητά σαν χάρη. Βοηθήστε η πατρίδα μας τα πάνω της να πάρει.
Η χώρα αυτή δεν έσκυψε ποτέ της το κεφάλι. Και ένα είναι σίγουρο, θα αναστηθεί και πάλι. Δεν γίνεται να ξεχαστεί στη λεσμονιά, στη λύθη, όσο και αν ακούγεται αυτό σαν παραμύθι. Με παραμύθια άλλωστε έχουμε μεγαλώσει. Κάποια καλή νεράιδα τη χώρα αυτή θα σώσει. Όμορφη παρέα ειλικρινά, όλοι μου κάναν μια χρόνια αρκετά στη ζωή μου. Ο πρώτος ήρωας που γνώρισα θυμάμαι είναι ο Πινόκιο, το ξύλινο ανθρωπάκι. Παρέα μου κάνε τα βράδια να κοιμάμαι, σφιχτά με κράταγε από το χεράκι. Λίγο αργότερα στην παιδική ζωή μου μπήκαν ο Λύκος και τα τρία γουρουνάκια. Όλη τη μέρα τα κυνήγαγε, θυμάμαι, κι αυτά για να κρυφτούν φτιάχνα σπιτάκια. Με τον παππού δίπλα στο τζάκι, μια κρύα νύχτα του χειμώνα, είδα πως έχασε τη μάχη ο λαγός απ' τη χελώνα. Μια μέρα μπήκε ο κατέχου και την Κερμπέλ και ο Πίτερ Παν, έτσι ξαφνικά στη ζωή μου. Η Σταχτοπούτα, η Χιονάτη και η Νάνη, οι Εφτά, όλοι γίνανε φίλοι καλοί μου. Σκουφίτσα ο Λύκος και η άτυχη γιαγιά μου κάναν παρέα για χρόνια. Όμως φοβόμουν τη μάγισσα που ήταν κακιά και κρυβόμουν μέσα σε ντόνια. Όλοι αυτοί με χρήκτες ζούσαν στα όνειρά μου, μα ξαφνικά είναι εδώ απόψε η συντροφιά μου. Όλους μαζί τους κοιτώ, αλλά μου λείπει ένας, πόσο κι αν ψάξεις μ' αυτόν δεν μοιάζει άλλος κανένας. Ποιος λείπει, ποιος λείπει, ποιος λείπει, ποιος λείπει, δεν ξέρω. Η αγωνία με τρώει. Ποιος λείπει, ποιος λείπει, ποιος λείπει, δεν ξέρω. Το βρήκα, ο Γούδιο Καουμπόι. Μας έγιναν συνήθεια, ήρθε η ώρα για να πούμε πλέον την αλήθεια. Όλοι ενωμένοι τώρα έχει έρθει πια η ώρα, μόνοι μας να σώσουμε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι για να πει
ήρθε η στιγμή να τους σβήσουμε από το χάρτη. Είναι σαν να μην υπάρχουν, έχουν βγει απ' τη ζωή μας. Μακριά να φύγουν, δεν τους θέλουμε μαζί μας. Δεν θυμόμαστε κανέναν, όλους πλέον τους ξεχνάμε. Πίσω δεν γυρίζουμε, μόνο μπροστά κοιτάμε. Τέρμα πια τα παραμύθια που μας έγιναν συνήθεια. Ήρθε η ώρα για να πούμε πλέον την αλήθεια. Όλοι ενωμένοι τώρα, έχει έρθει πια η ώρα. Μόνοι μας να σώσουμε αυτήν εδώ τη χώρα. Δελφιναριό, ένα καλοκαίρι ακόμα. Φεύγουμε και πάλι με το γέλιο στο στόμα. Διασκεδάζουμε και θα κάνουν όλα πέρα. Ξημερώνει αύριο καινούργια μέρα. Εδώ φτιάχνουμε το δικό μας παραμύθι, που ξεφεύγει όπως πάντα από τα συνήθη. Κι όταν μάγισσες ή και δράκους συναντάμε, ενωμένοι είμαστε και τους νικάμε. Δελφιναριό 2012, Δελφιναριό 2012, Δελφιναριό 2012, Δελφιναριό 2012.